Δεν θέλουμε και πολλά για να ανάψουμε εμείς, να στραβώσει το μάτι. Λοιπόν, πες μου τώρα για σένα. Τα λες τα κόκκινα σου. Μόνο τα κόκκινα μου. Μπήκες με το τραγούδι της Βανδύ, το ερωτευμενάκι. Το ερωτευμενάκι, ναι. Πες μας τα νέα σου. Τι να σου πω τα νέα μου. Τις Βύσεις. Με συγχωρείς. Μπερδευτήκαμε και δύο. Εγώ φταίω, γιατί την έλεγα για τη Βανδύ γι' αυτό. Σε παρέσυρα. Ναι. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολλά καλά, ναι. Επειδή εντάξει, είδα και συνεντεύξεις σου που έλεγες γενικά ότι ίσως σε μια φάση τέλος πάντων που ναι, μεν ήθελες να βρεις κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος έπρεπε να σου κάνει το κλικ. Έτσι. Να έρθει κατάλληλη στιγμή, όπως και τα πάντα. Ναι. Δηλαδή είναι ο έρωτας, η αγάπη, η φιλία, τα έρχονται σε όταν πρέπει να έρθουν. Ήρθε δηλαδή. Γνώρισα κάποιον την κατάλληλη στιγμή, την τυχαία στιγμή, ήταν μια κακή μέρα, κακή νύχτα μάλλον, γιατί ήμουν πάρα πολλά νευριασμένη. Αλήθεια. Που ήταν η συγκυρία μάλλον για να γνωριστούμε. Γιατί αν πήγαινα εγώ χαλαρή και λέω τώρα έφερα μου να γνωρίσω κάποιον ή να κάνω το οτιδήποτε, μπορεί να... Ναι. Να ερχόταν μπούμερα. Να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Οπότε ήταν η... Νομίζω έτσι έρχονται αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Όταν ναι. Θέλεις κάτι πολλά και θέλεις το θέλω. Ναι, λέμε πολλές φορές να το πιστεύουμε, να είμαστε θετικές αισιοδόξοι, αλλά πάντα, ειδικά στον έρωτα, νομίζω έρχονται έτσι γενικά από το πουθενά. Και στις δουλειές. Και οι δουλειές, ναι. Γενικά ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που είναι θέλω κάτι αμάν. Όχι, όταν θα είναι να έρθει κάτι, θα έρθει. Όπως το θέατρο θα έρθει, η τηλεόραση θα έρθει, ναι. Ο έρωτας θα έρθει. Όπως έρχονται, φεύγουν, ναι. Χωρίς να το περιμένεις. Δεν θέλω τώρα να ρωτήσω και πολλά έτσι για τις σχέσεις σου. Μπορεί να μην θες να τα μοιραστείς. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που θα βγω να διατυμπανίσω ότι ναι. Είμαι σε σχέση ή χώρισα ή έκανα ή έρανα. Ναι. Όταν νιώσεις έτοιμη, φαντάζομαι θα βάλεις μια φωτογραφία. Δεν θα βάλεις. Δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή ποτέ δεν το έκανα αυτό στις σχέσεις μου. Ναι. Αλλά ούτε θα κρυφτώ. Ναι. Δηλαδή, αν με δεις κάπου στον δρόμο και είμαι μαζί του, θα σε χαιρετήσω κανονικά. Αν μας βγει αυθόρμητο να βγάλουμε μια φωτογραφία, ένα story, θα το κάνω, αλλά... Όχι επιτηδευμένα εννοείς. Ποτέ, όχι, δεν μου άρεσε. Του χώρου μας. Ξέρεις, εγώ συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Να νερώνετε πια. Πόσο να διάκριτη, Έλενα. Δεν είναι του δεν χώρου είναι μας, του όχι. Εντάξει. Δεν είναι... ρωτάω άλλο. Ναι. Είναι εκτός του χώρου. Τώρα εργάζεται κάπου κοντά σου, έτσι, για να σε κρούσω τώρα εγώ εσένα. Ναι. Στη Λεπεσόν εννοείς. Όχι, είδαμε κοντά σου, στη Λευκοσία. Κοντά εννοείς, παιδιά, πόσο κοντά. Δεν είναι του χώρου, ψάξε βρες. Α, Παναγία μου, Χριστιανά μου. Ξέρετε κάτι, θα μάθουμε εμείς. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι χαρούμενη μόνο και μόνο που είσαι εσύ χαρούμενη. Νομίζω ότι ήταν ότι πιο όμορφο. Εννοείται. Να βρεις έναν άνθρωπο να σε συμπληρώνει και κυρίως όταν είσαι στην αρχή. Πόσο καιρό είσαστε μαζί, τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό. Που τον Ιούλιο. Μια χαρά, Χριστιανά μου. Να είσαι ευτυχισμένη, αυτό είναι το πιο σημαντικό και στα προσωπικά επαγγελματικά. Και να σου έρθουν μόνο όμορφα πράγματα. Μα πρέπει να είσαι θετικός άνθρωπος, ναι, τούτο. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα μαζί μας, Χριστιανά μου. Να την κάνω να ανάψει κι άλλο. Ναι. Τη βλέπει μας τώρα. Ναι. Ένα λεπτό. Να ανάψει κι άλλο. Γύρω, Λάλη. Τώρα βλέπει μας, δεν μπορώ να κάνω. Κάτι δεν μπορώ να μπω στην τηλεόραση. Δεν ξέρεις πότε μας βλέπει. Αρχικό. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, τέλος με τις ερωτήσεις. Δεν μπορώ να πω γιατί αυτός ο ύπουλος δαμέ. Ο δαιμόνιος ο Παντελής. Να γυρεύει. Λοιπόν, Χριστιανά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που είσαι σήμερα στην παρέα μας. Κάθε καλό, αγαπή μου. Κάθε καλό.